Σποδρή επίθεση εξαπέλυση στην ηγεσία του Ελγαο ΕΕ, ο πρόεδρο τη Ένωση Αγροτικών Σταϊδρισμών Λιβαδιά για την αδιάφορη στάση του απέναντι στι καταστροφέ καλλιεργειών από το πράσινο σκουλίκι. Καταρχήν πρέπει να καταγγείλω ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα οι αποζημιώσει για το πράσινο σκουλίκι και τι βροχοπτώσει των ζημιών του 2010. Δεύτερον, έχουμε κάνει επιστολή και έχουμε επισημάνει το πρόβλημα του πράσινου σκουλικίου εδώ και καιρό. Δυστυχώ δεν έχει αντιδράσει η υπηρεσία του ΕΛΓΑ, ΕΕ και δεν ρίχνουν ευθύνη στην τοπική, στην περιφερειακή υπηρεσία, αλλά στην κεντρική υπηρεσία, η οποία δεν δίνει τι αντίστοιχε εντολέ. Με αφορμή και την χθεσινή σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Απιωτία, χαρακτηρίζει λάθο τη διαδικασία αποζημιώσεων μέσω του ψέα και απαιτεί άμεσα εξατομικευμένη καταγραφή των ζημιών από τον εργά. Είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να γίνει αυτή η διαδικασία από τον εργά. Και εφόσον τεκμηριώνεται αυτό το ποσοστό ζημιά, που εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι τεκμηριώνεται, να ξεκινήσουν οι απαραίτητε ενέργειε, να γίνει ο φάκελο για να πάνε να από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν άδεια για να μα ενισχύσουν, να μα αποζημιώσουν την απόλυτη τη παραγωγή. Διαφορετικά δεν γίνεται. Άρα, πιστεύετε δηλαδή, ότι η διαδικασία των ψαίρων, να πάνε μέσω ψαίρων, δεν είναι ο κοσμολογικό δρόμο. Όχι, βέβαια, και αυτό αποδείχθηκε από πέρυσι διότι έδειξε την ανακολουθία, την απειρία των κυβερνώντων για να βγάλουν αποζημιώσεις γρήγορα και έγκαιρα. Πέραν το ότι οφείλουν ακόμα αποζημιώσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2010 από, από παγετό σε κυπευτικά που αφορούν το νομό μας και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, αλλά και αυτά που έχουν δεσμευτεί, έχει δεσμευτεί ο Υπουργός πάρα πολλές φορές ότι έρχονται οι αποζημιώσεις, ακόμα τις περιμένουμε. Κατευθερήσει κατήγγειλε και στην καταβολή των αποζημιώσεων στου αμπελοκαλλιεργητέ τη Διωτεία που επλήγησαν από τον Περονόσπορο. Δυστυχώ <Τις> και εκεί δεν έχει μεριμνήσει ακόμα το Υπουργείο να έρθουν κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να βγάλουν τα ποσοστά ζημιά. Γιατί και εκεί, επειδή είναι από ε, τι άκρε βροχοπτώσει και από Περονόσπορο, επειδή δεν εντάσσονται στι ζημιέ του ΕΛΓΑ, θα πρέπει να ενταχθούν στα ψέα και χρειάζεται η ίδια διαδικασία. Αν αυτά δεν γίνουν έγκαιρα, σίγουρα θα να, δεν θα μπορεί να υπάρξουν και αποζημιώσεις και ειδικά η αμπελοκαλλιέργεια στο νόμο έχει δεχθεί ζημιά πάνω από 80%.